Κυρία Χριστοδουλίδου μαζί μας και να την καλημερίσω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, την κυρία Μαρίνα Χριστοδουλίδου από την αστυνομία. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές. Να ξεκινήσουμε από αυτό που μας έδωσε η Έρικα πρωί-πρωί. Μόλις ξεκινήσαμε, κυρία Χριστοδουλίδου, είχαμε επεισόδια στην Λεμεσό από οπαδούς ομάδας της Λεμεσού και οπαδούς ομάδας της Λευκωσίας. Συγκεντρώθηκαν, δεν ξέρω αν έκλεισαν ραντεβού. Πάντως τρέχατε χθες το βράδυ. Μάλιστα, γύρω στις 11 το βράδυ λήφθηκε πληροφορία ότι έξω από σύνδεσμο φιλάθλων στη Λεμεσό υπήρχαν μαζεμένα περίπου 40 άτομα που έφεραν κουκούλες, κρατούσαν ξύλα και ταυτόχρονα άλλη ομάδα προσώπων αποτελούμενη από 70 με 80 άτομα έφτασαν επίσης στο συγκεκριμένο σημείο με ξύλα και πέτρες. Φαίνεται να πρόκειται ναι για οπαδούς συγκεκριμένων ομάδων. Υπήρξαν επεισόδια μεταξύ των δύο ομάδων προσώπων όπου ρίχθηκαν μολότοφ, πέτρες, πυρσί. Περίπολα της αστυνομίας έφτασαν στην περιοχή. Στη θέα όμως των περιπολικών τράπηκαν σε φυγή σε παρακείμενους δρόμους σε διάφορες κατευθύνσεις. Προκλήθηκαν ζημιές σε υποστατικά στην περιοχή. Ένα όχημα κάει και ολοσχερός. Επίσης ένα πρόσωπο 21 ετών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κάταγμα αγκώνα. Γίνονται εξετάσεις και ενέργειες από την αστυνομία για εντοπισμό προσώπων. Ήδη έχουν ληφθεί καταθέσεις από τουλάχιστον 4 πρόσωπα. Ήταν η ενημέρωση που είχα πριν από λίγο. Περιοχή μεγάλης έκτασης στο συγκεκριμένο σημείο αποκλείστηκε. Παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια, μεταξύ των οποίων εντριστικοί μηχανισμοί, ρόπαλα και φωτοβολίδες. Έχει καθαρίσει τώρα ο δρόμος για να ξέρει και ο κόσμος που θα φύγει από το σπίτι, ή είναι κλειστοί κάποιοι δρόμοι ακόμη? Θα σας ενημερώσω άμεσα. Ναι, θα επικοινωνήσω ναι. με τη Λεμεσό. Μπράβο, είναι κάτι άμεσα. Το οποίο θα πρέπει να δούμε για να πούμε και στον κόσμο γιατί γίνεται που γίνεται πανδαιμόνιο κάθε πρωί στην Λεμεσό. Αν έχουμε ακόμη κλειστούς δρόμους, είναι καλό να ενημερώσουμε. Τώρα, φαντάζομαι ότι και από το ρεπορτάζ το δικό μας βγαίνει ότι είχαν ανοιχτούς λογαριασμούς. Είχαμε παρόμοια επεισόδια πριν 1,5 μήνα με τους ίδιους οπαδούς των ίδιων ομάδων εννοώ. Μάλιστα, αυτό είναι κάτι που διερευνάτε. Έχουν ληφθεί ήδη καταθέσεις. Είναι κάτι που εξετάζεται από τους ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού. Τώρα, κύριε...